Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Η Τράπεζα της Ελλάδος χαμηλώνει τον πύχη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2024, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθεί στο 2,3% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 2,5%. Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος σε σημερινή της ανάλυση που περιλαμβάνεται στο τεύχος του σημειώματος για την εγχώρια οικονομία, διαπιστώνει επιβράδυνση των καταθέσεων και των χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μετά την υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης το 2023 στο 2% έναντι 2,3% που προβλεπόνταν αρχικώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε προσφάτως η Ελστάτ, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πλέον ότι φέτος το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 2,3% έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,5%. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 2,5% το 2025 και 2,3% το 2026. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιμένει ότι ο κίνδυνος να υπάρξει μια περαιτέρω διολίσθηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης είναι υπαρκτός εξαιτίας μια ενδεχόμενης επιδείνωσης της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή με τις επακόλουθες επιπτώσεις για το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ενός χαμηλότερου του αναμενόμενου ρυθμού απορρόφησης και χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων του Ταμείου Ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενδεχόμενε καθυστερήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα φρενάρουν την διαδικασία βελτίωσης της παραγωγικότητας της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η αναβάθμιση της οικονομίας από την Μούντι στην επενδυτική βαθμίδα αποτελεί την βασική προσδοκία του οικονομικού επιτελείου για το 2024, αφού μία άνοδος του αξιόχρεου εντός της επενδυτικής βαθμίδας θα εξαρτηθεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Ως γνωστόν, ο μεγαλύτερος οικο αξιολόγηση, η Αμερικανική Μούντι προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο BA1 από BA3 που είχε διατηρήσει την Ελλάδα και το, από το 2020, αλλά δεν έδωσε την επενδυτική βαθμίδα, η οποία για την κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου ξεκινά από το BAA3. Η Moody's ήταν ο τελευταίο οίκο που είχε υποβαθμίσει το 2010 την Ελλάδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και ήταν λίγο έω πολύ αναμενόμενο ότι θα ήταν και ο τελευταίο οίκο, ο οποίο θα ξαναέδινε ξανά στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα. Μετά τι αναβαθμίσει του 2023, όλοι οι οίκοι αξιολόγηση έχουν θέσει την ελληνική οικονομία σε σταθερή αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένουν το πρώτο μισό του χρόνου ώστε να υπάρξει καθαρή εικόνα για το κλείσιμο του περασμένου χρόνου και ω τότε η πορεία για το 2024 πριν επανεξετάσουν τη θέση του απέναντι στην Ελλάδα. Αρμόδιε πηγέ επισημαίνουν με νόημα ότι σε κάθε περίπτωση τα επόμενα σκαλιά εντό τη επενδυτική βαθμίδα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα από την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα. την απόφασή της να μην συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Αν το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, γνωστοποίησε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, με φωτο υπόθεση των μαζικών email σε αποδήμους. Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω, άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν το θεσμό της επιστολικής ψήφου, την κυβέρνηση Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας, δήλωσε η κυρία Σιμακοπούλου. Η Ευρωβουλευτής η ευρωβουλευτη Μισέλα μισελα φέρεται να απέκτησε την επίμαχη λίστα από συνεργάτη του Γενικού Γραμματικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Ταυριανουδάκη μέσω του γραμματέα αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος αναμένεται επίσης να παρετηθεί. Την νυχτή αγορά τη Βαρβακίου επισκέπτηκε στι 9 το πρωί ο Υπουργό Ανάπτυξη Κώστα Κρέκα, προκειμένου να ενημερωθεί για τι τιμέ των θαλασσινών που έχουν τη τιμητική του στο Σαρακοστιανό τραπέζι. Τα μέτρα που λαμβάνουμε σταδιακά έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπού, ανέφερε ο Υπουργό σε δηλώσει του, αναγνωρίζοντα πάντω πω χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, ούτε η αποκλιμάκωση τιμών που βλέπουμε σήμερα σε προϊόντα όπω τα θαλασσινά, τα κατεψυγμένα ή άλλε κατηγορίε προϊόντων όπω τα καθαριστικά οι βρεφικέ πάνε μα αρκεί. Θέλουμε ακόμη πιο γρήγορα να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμό και να δούμε τι τιμέ να υποχώρουν και σε άλλε κατηγορίε προϊόντων, τόνισε ο Υπουργό. Από το πρωί άρχισαν οι Ρώσοι να προσερχονται στι κάλπε για να ψηφίσουν στι προεδρικέ εκλογέ που αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν μια νέα θητεία για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίο δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο. Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν το βράδυ τη 5η στι 10 ώρα Ελλάδο στη χερσόνησο Καμτσάκα και Τσουκότκα, δύο απομακρυσμένε περιφέρειε στην αποανατολή τη Ρωσία και θα κλείσουν την Κυριακή στι 8 .00. στο Καλίνιγκρατ, το ρωσικό θύλακα στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε διάστημα τριών ημερών, περιλαμβανωμένων των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδάφων τη Ουκρανία ή ακόμη τη υπερδυνιστερία του φιλορωσικού αυτονομισμου... αυτονομιστικού εδάφου τη Μολδαβία. Λίγο πριν από την έναρξη τη ψηφοφορία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίο βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 24 χρόνια, κάλεσε του συμπατριώτε του να μην παρεκκλίνουν από το δρόμο και να ψηφίσουν πατριωτικά αυτού του δα... δύσκολου καιρού. Ο μοναδικό αντιπολιτευώ που προσπάθησε να είναι υποψήφιος, είναι ο Μπόρις Ντανιέσκι, είδε την υποψηφιότητά του να απορρίπτεται. Αμετάβλητα στο 2,5% διατηρήσε τα επιτόκια του ΟΑΝ η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, ενώ παράλληλα απέσυρε μετρητά από την μεσοπρόθεσμη δανειακή πράξη πολιτικής. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε ότι διατηρεί το επιτόκιο για τα μονοετή μεσοπρόθεσμα δάνεια αξίας 387 δισεκατομμυρίων ΟΑΝ, 53,80 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αμετάβλητο στο 2,50%. Η ιστορική νομισματική σύσφυξη της Fed έχει έχει ενισχύσει το δολάριο και έχει πιέσει το άν για τα τελευταία χρόνια. Η μείωση των επιτοκίων πριν από την κίνηση της ΦΕΔ ή άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών θα διεύρυνε τις διαφορές αποδόσεων, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο κινέζικο νόμισμα. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 4. Μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Ακολουθεί ο Ανέστη Ντόκα με την εκπομπή On Politics. Από όλου εμά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.